Επεισοδιακή ήταν η συνάντηση που είχε σήμερα στο γραφείο του ο εισαγγελέας Ηρακλείου Νίκος Μαρκάκης με τους εκπροσώπους των τσιγκάνων του καταβλισμού της Νέας Αλικαρνασσού. Όταν ο προϊστάμενος της αγγελίας τους ξεκαθάρισε ότι πλησιάζει η ώρα να εγκαταλείψουν τα παραπήγματα και να μπει επιτέλους λουκέτο στον καταβλισμό, εκείνοι αποχώρησαν οργισμένοι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να φύγουν αμαχητοί. Πάντως, ο κ. Μαρκάκης τους προειδοποίησε ότι από τον ομό δεν μπορεί να εξαιρείται κανείς. Ο εισαγγελέας χρησιμοποίησε την εξής ατάκα. Το πάρτι τελείωσε. Το πάρτι τελείωσε. Δεν μάσησε τα λόγια του σήμερα ο εισαγγελέας Ηρακλείου στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τους τσιγκάνους του καταβλισμού στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Ξεκάθαρα και αποφασιστικά τους διεμήνησε ότι το πάρτι τελείωσε, ενώ εκείνοι αποχώρησαν οργισμένοι από τη συνάντηση και δεν παρέλειψαν να στείλουν το μήνυμα ότι η έξωσή τους από τον καταβλισμό δεν πρόκειται να γίνει αμαχητή. Εμείς φύγαμε, δεν μιλήσαμε καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει, θα βάλει τις πολιτές, να καταλάβεις, να μπει ο στρατός, να βάλουν και ένα πολυβόλο πάνω σε ένα τάξη, να μας σκοτώσουν. Δηλαδή εμείς είμαστε οι Τούρκοι και αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτό είναι. Έχετε όμως, νομίζω, μια εκκρεμότητα με το θέμα του δανείου. Τι σχέση έχει το δάνειο, κοπέλα μου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι το δημοσίου μας, έδωσε δήμαρχος, είναι του ελληνικού κράτους. Ήταν ξεκάθαρος και τους κατέστησε σαφές πλέον το θέμα ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ο εισαγγελέας Νίκος Μαρκάκης συγκάλεσε τη σημερινή σύσκεψη στο γραφείο του παρουσία των εκπροσώπων των τσιγκάνων και της Δημοτικής Αρχής της Αλικαρνασσού, προκειμένου να γίνει ταμείο της διαδικασίας που οι συναρμόδιες υπηρεσίες ακολουθούν για το κλείσιμο του καταβλισμού, αλλά και να διαμηνήσει στους ενίκους του ότι ο νόμος μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων πάνω στα πρωτόκολλα κατεδάφιση των παραπηγμάτων θα εφαρμοστεί χωρίς άλλη ανοχή. Επίσης, αυτός ο οποίος θα προχωρήσει ξανά σε ρευματοκλοπή θα συλληφθεί με τη διαδικασία του ευτοφόρου και ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος όσον αφορά αυτούς τους οποίους οι οποίοι έχουν εκταμιεύσει τα δάνεια για την απομάκρυνσή τους από τον καταβλισμό. Η σύσκεψη βέβαια έγινε λίγες ημέρες και μετά τις καταγγελίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ότι γίνεται από τους τσιγκάνους υποκλοπή ρεύματος και μάλιστα από το δίκτυο που τροφοδοτεί το ραντάρ ελέγχου των πτήσεων. Ναι, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, όντως. Όντως. Και δυστυχώς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για την εναέρια κυκλοφορία και για την ασφάλεια των αεροσκαφών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανέγερση νέου κτίσματος στο σημείο του καταβλισμού που πρόσφατα γκρεμίστηκε μια αναγυρώμενη πέτρινη κατοικία εξόργησε τον εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος σήμερα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους τσιγκάνους για νέες καθυστερήσεις. Στην πρώτη φάση της καταγραφής υπευλήθη μία ένσταση, η οποία θα εξεταστεί την επόμενες ημέρες. Οι υπόλοιπες ενστάσεις δεν έχει οριστεί ακόμη από την υπηρεσία της Πολοδομίας πότε θα εξεταστούν. Τώρα ο κ. Αγγελέας μίλησε με τη Διευθύντρια της Πολοδομίας, όπου της ανακοίνωσε την γρήγορη εξέταση των ενστάσεων. Οι τσιγκάνοι, ωστόσο, όχι μόνο δεν έδειξαν διατεθειμένοι να συμμορφωθούν, αλλά αποχώρησαν οργισμένοι από το δικαστικό μέγαρο. Άφηναν μάλιστα να εννοηθεί ότι η έξωσή τους δεν θα γίνει με συναντικό τρόπο. Οι εκπρόσωποι του καταβλισμού δήλωσαν στον εισαγγελέα ότι αυτοί δεν απομακρύνουν τον καταβλισμό.